Μείνανε δυο καλύτεροι και τρώγανε στα λοιπόν, με το μαέστρο μας εδώ που παίξει ένα πολύ ωραίο μουσικό όργανο που το λένε... Κορδεόν. Κορδεόν. Θα πούμε την ιστορία του Άι Βασίλη. Γιατί ξέρετε, ο Άι Βασίλης που κάθεται εκεί μου είπε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα φέτος. Ξέρετε ποιο πρόβλημα. Για να πούμε το τραγούδι για τον Άι Βασίλη, το ξέρετε. Για πάμε. Είναι πολύ στενοχωρεμένος. Μπορεί να σας έδωσε γλυκάκι, αλλά είναι λίγο στενοχωρεμένος, ξέρετε γιατί. Ποιος θα φέρει τα δώρα, πού θα τα βάλει τα δώρα. Δεν μπορεί να τα σηκώνει στο σάκο του. Και εκείνο το αέλκυτρο που του έφτιαξαν οι φίλοι του τα ξωτικά, ποιος δεν το σέρνει άραγε. Ξέρετε όμως ο Ρούντολφ. Τι λέει το τραγούδι του μαέστρο, Ρούντολφ το ελαφάκι. Μια κορδιά του αφήνει. Να τα σκάβει το λαφάκι. Ξέρετε όμως την ιστορία. Πώς άραγε ο Ρούντολφ ξεκίνησε να τραβάει το έλκυθρο. Μου την είπε ο Άι Βασίλης, να σας την πω. Να σας την πω. Να το λοιπόν το έλκυθρο του Άι Βασίλη που με πολύ αγάπη το έφτιαξε τα εξωτικά για να το ψάξουμε τον δρόμο. Παρακαλώ όλοι να έρθουν στο σπίτι του Άι Βασίλη, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε διαγωνισμό για το πιο ζώο θα σύνει το έργο. Και μια και δυο ξεκινάνε τα ζώα. Πρώτος έφτασε ο πυρελέφωνας. Μόλις ο Άγιος Βασίλης βλέπει τον ελέφαντα, λέει «Εσύ κάνε από ελέφαντα Βασίλη στο έλκυθρο» να προσπαθήσει για να προσπαθήσει Άγγελε. Να σύρει το έλκυθρο. Άγγελε, τι θα φέρει ο Άγιος Βασίλης πέρα. Πολύ ωραία σηκώθηκε το έλκυθρο. Πολύ ωραία κατέβηκε πάνω στη στέγη του σπιτιού, αλλά είναι λίγο κοντρούς. Ξέρουμε τι έπαθε το σπιτάκι. Έσπασε στέγη. Αχ, σε ευχαριστώ πολύ καλά μου ελέγχοντα, λέει ο Άγιος Βασίλης. Αλλά δεν μπορείς εσύ να σύνεις το έλκυθρο γιατί θα βάλω τόσο πολλά δώρα πάνω που θα είναι ακόμα πιο βαρύ. Ο επόμενος βάκι. Ποιο ήταν να ήτανε. Ένας μεγάλος πρωτόδρος που είχε ένα εκατομμύριο 856.000 δόντια. Δεν μπορώ, μπορώ να τα πάρω τα πόδια. Τρόμαξε και ο ίδιος ο καημένος με τους Βασίλης και τα εξωτικά. Ευχαριστώ, αλλά θυμάζω. Και μήπως τρομάξουν και τα παιδιά.
Τι είναι το κάτω πήγε και ο αγριόφυλλος και όταν σταμάτησε πάνω σε ένα δέντρο με μήλα. Και το καημένο το έπιθρο καταποντίστηκε. Ποιος μας είναι το έπιθρο και έπινε καμία ιδέα, κάποιο ζωάκι άλλο. Πάει και η αρκούδα. Η καφέ αρκούδα. Όλος έτσι όπως προχωρούσε, μύρισε λίγο μέλι και προσπαιδούσε τις πράξεις να ξεχνάσεις τα λεπτά. Έδωσε πάνω σε μια μεγάλη με μέλι και η μέλι σε σκύβησε από το μέλι βασίλειο. Και ακόμα πονάει ο καημένος, αν πάτε να το ρωτήσετε.